που έπειτα από περιπολίες διαπιστώσατε ότι σε πολλά σημεία του δρόμου έχει πιάσει πάγος, κάτι που ήταν επικίνδυνο για τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Πείτε μας λίγο για τις δράσεις που κάνατε εδώ. Ακριβώς, είδαμε με το συνεργάτη μου τον Πέτρο τον Πετρέα, ανεβήκαμε μέχρι πάνω και είδαμε σε κάποια σημεία ο δρόμος είχε πιάσει πάγο, εκεί που ήταν σταματημένο νερό είχε παγώσει. Ρίξαμε αλάτι, πετάξαμε με το πιεστικό αλατόνερο, ξεβουλώσαμε σε δύο σημεία τα φρεάτια τα οποία είχαν βουλώσει με λάσπες. Θεωρούμε ότι σχετικά τώρα ο δρόμος είναι ασφαλής. Βέβαια δεν έχουμε κάποιο φαινόμενο αυτή τη στιγμή, αλλά καλό θα είναι, όπως έχω πει, όλες τις επόμενες ώρες όλοι να είμαστε προσεκτικοί, τις βραδινές ώρες, κυρίως τις πρωινές, γιατί θα υπάρξει ξανά παγετός, οι θερμοκρασίες είναι αρκετά χαμηλές. Εμείς θα είμαστε 24 ώρες το 24ωρο σε περιπολία, η ΔΕΙΑΚ, το εργοτάξιο, η πολιτική προστασία, οι υπηρεσίες του Δήμου. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε να μας περάσει έτσι αυτό που λέμε ελαφρά αυτό το κύμα του χιονιά. Αλλά νομίζω ότι πρωταρχικός σκοπός και στόχος είναι η δική μας ασφάλεια και ευθύνη. Πάντως ο κόσμος αναμένει, έτσι, έχει ανυπομονησία για χιονόπτωση. Γνωρίζω ότι η πολιτική προστασία είναι πανέτοιμη, αλλά ο κόσμος πραγματικά αναμένει να δούμε λίγο χιόνι και εμείς εδώ στο νησί. Ελπίζουμε να δούμε λίγο χιόνι και να μπορέσουμε να τα απολαύσουμε, αλλά πάντα με ασφάλεια. Δεν χρειάζεται συνοστισμός, να ανέβουμε όλοι πάνω να δούμε το χιόνι, ειδικά τις βραδινές, όπως σας είπα, ή τις πρώτες πρωινές ώρες που θα έχει γίνει πάγος. Όλοι θα το θέλαμε αυτό. Αλλά σας ξαναλέω, με πολύ προσοχή. Είμαστε και συνηθισμένοι, ναι. Δεν γνωρίζουμε να κυκλοφορούμε υπό τέτοιες συνθήκες. Ακριβώς, δεν έχουμε την εμπειρία, όπως είπατε, δεν έχουμε την εμπειρία για κάτι τέτοιο. Είναι για μας κάτι το οποίο το βλέπουμε μία φορά στα 10-20 χρόνια. Οπότε καλό θα είναι να το δούμε και να τα απολαύσουμε όσο πιο όμορφα γίνεται και με περισσότερη ασφάλεια.